Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Αμείωτες οι εχθροπραξίες στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της χώρας επιμένει σε συνάντηση με τον Ρώσο ομολογό του. Ο υπουργός εξωτερικών Δημήτρη Κουλέμπα κάλεσε μέσω Twitter τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει τη Ρωσία, απομονώνοντάς την, επιβάλλοντας κυρώσεις και φροντίζοντας να λογοδοτήσουν οι εγκληματίες πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος πιστεύει ότι ο Πούτιν είναι με την πλάτη στον τοίχο στην Ουκρανία, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να καταφύγει στη χρήση χημικών ή βιολογικών όπλων. Πάνω από 6 εκατομμύρια παιδιά βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, καθώς ένας όλο ένα αυξανόμενος αριθμός νοσοκομείων και σχολείων δέχεται επιθέσεις εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζει η ανθρωπιστική οργάνωση «Σώστε τα παιδιά». Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερα από 115 παιδιά, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Ο αριθμός των τραυματισμένων ανέρχεται σε 148. Προειδοποίησεις του χαμόγελου του παιδιού για τράφικινγκ γυναικών και παιδιών στα σύνορα της Ουκρανίας την ίδια ώρα. Είδα τα κοράκια να περιμένουν ώστε να οδηγήσουν μητέρες και παιδιά σε άλλους δρόμους. Παιδιά που εξαφανίστηκαν να αναζητούνται, σημειώνει μιλώντας στον 984 ο πρόεδρος του οργανισμού Κώστας Γιαννόπουλος. Μιλά για την κινητοποίηση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα με πρωτοβουλία του χαμόγελου. Ζητά τη βοήθεια όλων των πολιτών σε αυτή την προσπάθεια μέσω των διεθνών αριθμών έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, μετά τις εικόνες ντροπής στα σύνορα με τα πεταμένα ρούχα να φθάνουν από τους Ευρωπαίους, καθώς η διαχείριση κάποιων μοικιών είναι προβληματική και προσβλητική, μας καλεί να συνεχίσουμε τη βοήθεια, αλλά να ξέρουμε πού την παραδίδουμε, καθώς οι άνθρωποι που φεύγουν από τα σπίτια τους, όπως είπε, είναι περήφανοι, είναι αξιοπρεπείς, είναι καλοντημένοι και ουδεμία σχέση έχουν με αυτή την εικόνα την οποία αντίκρισαν οι ίδιοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αύξησε τον αριθμό των επιθέσεων που έχουν στοχεύσει στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Ουκρανίας. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει εκ νέου αύριο για να συζητήσει την κρίση στην Ουκρανία και ενδέχεται να ψηφίσει επισχεδίου απόφασης με την οποία θα στελιτεύει τις ανθρωπιστικές συνέπειες της επίθεσης. Το κείμενο αυτό αναμένεται να εγκριθεί με ευρεία πλειοψηφία από το Σώμα των 193 μελών, στο οποίο κανένα κράτος δεν είχε δικαίωμα βέτο. Πολιτική απόφαση για το διπλασιασμό των ευρωπαϊκών πόρων που διατίθενται για στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης στο 1 δις ευρώ, έλαβαν θέση οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες του Νότου, εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής, πιέζουν για άμεση λήψη δράσης, ώστε να αποσυνδεθούν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας από εκείνες του φυσικού αερίου, ενώ τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Βορρά επιμένουν σε δημοσιονομικά συνετές πολιτικές, γράφει σήμερα και το Reuters. Μεγαλώνει την ίδια ώρα η ανησυχία στην κυβέρνηση, καθώς όλο ένα και πιο κοντά φαίνεται να έρχεται ο κίνδυνος ελλείψεων σε βασικά τρόφιμα, κυρίως άλευρα και σπορέλαια, λόγω των ανατιμήσεων αλλά και των περιορισμών στις εξαγωγές που επιβάλλουν διάφορες χώρες. Η κυβέρνηση ήδη προανήγγειλε ότι θα τεθούν υπό παρακολούθηση μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, τα αποθέματα σε άλευρα και ηλιέλαιο, αλλά δεν θα απαγορευτούν οι εξαγωγές τους. Παρά τις εκκλήσεις των G7 και του ΟΗΕ προς τις εθνικές κυβερνήσεις να κρατήσουν ανοιχτές τις εμπορικές ροές, αρκετές είναι οι χώρες που αυτή τη στιγμή ακολουθούν πρακτικές προστατευτισμού, γεγονός που έχει ως συνέπεια την ένταση των ανησυχιών για την επάρκεια σε προϊόντα το επόμενο διάστημα. Την ίδια στιγμή, πληροφορίες διεθνών δημοσιογραφικών πρακτορείων κάνουν λόγο για έλλειψη σε τρόφιμα σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Το πραγματικό δίπολο είναι μεταξύ Δύσης και Κίνας. Και το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Ρωσία θα υποταχθεί σε μία από τις δύο σφαίρες επιρροής. Εκτίμησε μιλώντας σήμερα στον 984 ο πανεπιστημιακός δάσκαλος και στοχαστής Γιώργος Κοντογιώργης σε μία συνέντευξη ποταμό στο Γιώργο Σαχίνη. Κατά τον ίδιο, η αναμέτρηση στην Ουκρανία έχει ως θύμα τον ίδιο της το λαό. Ο ουκρανικός λαός που βλέπει να μετατρέπεται η χώρα του σε χώρος, με ευθύνες και τις διεφθαρμένες ελίτ του κράτους του, που τον άφησαν χωρίς άμυνα στα χέρια και τις υποσχέσεις του ενός επικυρίαρχου, δεν δέχεται την επίθεση του άλλου. Δεν είναι παρά μια αντιπαράθεση μεταξύ εκλεγμένης μοναρχίας, δυτικού και ανατολικού τύπου, που επηρεάζει τους λαούς παγκόσμια και άμεσα τους λαούς της Ευρώπης, αναφέρει. Μιλάει επίσης σε αυτή τη συνέντευξη για το ρόλο της Τουρκίας στη γεωπολιτική πραγματικότητα της ισχύως και των σφαιρών επιρροής, την αδυναμία του ελληνικού κράτους και των ελίτ του
και της ελίτ του να κινηθούν με όρους επιβίωσης για τον ελληνισμό. Και ανοίγει το μεγάλο κάνθρο του παγκόσμιου μετασχηματισμού σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, αναφέροντας πως το κρίσιμο στίχημα για τους λαούς είναι να σφραγίσουν τις εξελίξεις, καθορίζοντας τους όρους της πολιτικής. Πριν οι ηγεμόνες σε έναν εξέλεγκτο πεδίο σύγκρουσης μας οδηγήσουν ακόμα και από ατύχημα σε πυρηνική σύγκρουση. ...178 οι ασθενείς με κορονοϊό σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης, εκ των οποίων 155 σε κλινικές COVID και 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι 15 είναι διασωληνωμένοι. Το μεγαλύτερο βάρος σηκώνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με 49 ασθενείς και ακολουθεί το Νοσοκομείο Χανίων με 48. Τα νέα κρούσματα που ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΗ για την Κρήτη ήταν 1977. Η Ωμικρον 2 έχει επικρατήσει κατά 50% στην επικράτεια και πλήρως στην Κρήτη, δήλωσε χθες η Βάνα Παπαευαγγέλου, ενώ πολύ συχνές είναι και οι επαναλημώξεις, οι οποίες έφτασαν τις 90.000 πανελλαδικά και αφορούν σε όλες τις ηλικίες με διάμεσο χρόνο μεταξύ των δύο μολύσεων τους 8 μήνες. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να χορηγηθούν τα φάρμακα της Pfizer κατά της νόσου COVID-19, τα οποία και έχουν φτάσει στη χώρα μας. Αν και το εμβόλιο παρέχει μεγαλύτερη προστασία, σημειώνει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Αμίνα Γκάγκα. Νέα ενημερωτική εκστρατεία του Υπουργείου Υγείας με αντικείμενο την ενημέρωση του κοινού για το σύνδρομο Long COVID την ίδια ώρα, τις επιπτώσεις του, αλλά και τους τρόπους προστασίας με πρωταρχικό τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού. Γυμνή, χτυπημένη και σε κατάσταση λιποθυμίας εντόπισαν οι αστυνομικοί του τμήματος Αφεστού το μεσημέρι της Κυριακής την 56χρονη γυναίκα που τα τελευταία χρόνια ζει με τον 62χρονο σύζυγό της στο Ζαρό του Δήμου Αφεστού. Ο 62χρονος συνελήφθη. Ο εισαγγελέας του άσκησε δίωξη για σκοπόμενη πρόκληση σωματικής βλάβης με μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου και σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία κατ' εξακολούθηση. Έφηβος θολασσήθηκε την κύλια στις αρχές ότι η μητέρα του τον απειλήσε με μαχαίρι σε βάρος της σχηματιστική δικογραφία και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Η ηλικιωμένη γυναίκα, 85 ετών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε μονοκατοικία στο Ηράκλειο το πρωί στη συμβολή των οδών Σκουντή και Μονής Παλιανής. Τον τρόμο κλεισμένη στην τουαλέτα του δωματίου ξενοδοχείου στην παλιά πόλη των Χανίων έζησε 14χρονη όταν τρεις Αμερικανοί μέλη του πληρώματος του αεροπλανοφόρου Χάρι Τρούμαν εισέβαλαν μαζί με μία γυναίκα στο δωμάτιο χωρίς να αντιληφθούν ότι δεν είναι το δικό τους. Παρά τις φωνές του κοριτσιού, οι Αμερικανοί βρισκόμενοι υπό την επίρρεια αλκοόλ ξάπλωσαν αγνοώντας την παρουσία του για να απομακρυνθούν λίγο μετά από τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, τον οποίο ενημέρωσε τηλεφωνικά ο πατέρας του κοριτσιού. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο Ηράκλειο. Οι τρεις Έλληνες φέρονται να εμπλέκονται σε 20 διαρρήξεις αυτοκινήτων με λεία χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και τραπεζικές κάρτες αξίας συνολικά 3.000 ευρώ. Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες στο Δήμο Μελεβιζίου που βρέθηκαν να διαθέτουν 850 γραμμάρια κάναβης, 2.200 φυσίγκια, πολεμικό του φέκι, πιστόλια, γεμιστήρες και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ. Επιπλέον, σε βάρος του ενός εξ αυτών, σχηματίστηκε δικογραφία και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ανοιχτή ψηφιακή εκδήλωση με θέμα την οδική ασφάλεια και το παιδί, ένα σημαντικό και πολυδιάστατο ζήτημα που απασχολεί τη σύγχρονη κοινωνία, διοργανώνει η Παγκρίτια Παιδιατρική Εταιρεία. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο κοινό και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ με τη συμμετοχή έγκριτων και καταξιωμένων ομιλητών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν σήμερα την κυρία αιτία θανάτου παιδιών και νέων ηλικίας 5 έως 29 ετών σε ολόκληρο τον κόσμο και τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στα παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών στην Ευρώπη. Σε λευκό κλείο βρίσκονται για μία ακόμα φορά τα ορεινά της Κρήτης, χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Τα χιόνια και οι χαμηλές θερμοκρασίες κράτησαν κλειστά τα σχολεία σε Ανόγια και οροπέδιο Λασιθίου, όπως επίσης και στα Σφακιά. Ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας, μιλώντας στο neakriti.gr, είπε ότι παρατείνεται το κρύο και ο χιονιάς μέχρι και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη φαίνεται πως η άνοιξη αρχίζει επιτέλους να κάνει την εμφάνισή της. Η ψυχρή εισβολή, σύμφωνα με τον ίδιο, οφείλεται σε ένα ιδιαίτερα ψυχρό κύμα, το οποίο κατέρχεται από τη Σιβηρία και τροφοδοτεί τον ελλαδικό χώρο.
Εγδάρτης, Μάρτης Εγδάρτης ο φετινός σημειώνει ο Δήμαρχος Αναγίων Σωκράτης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στον 984, καθώς τα πανωτά ψυχρά μέτωπα του χειμώνα έχουν αυξήσει κατά 50% τις ανάγκες των οικοκυριών για θέρμανση σε σχέση με την περσινή περίοδο. Το εκρηκτικό μείγμα συμπληρώνουν οι τιμές ενέργειας, όπως επίσης και το κόστος των ζωοτροφών. Στις 3.000 ευρώ ανέρχεται το κόστος θέρμανσης φέτος για κάθε οικογένεια στο οροπέδιο Λασιθίου, με βάση τους υπολογισμούς των υπηρεσιών του Δήμου, αναφέρει στον 984 ο Δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης. Με προσοχή από χθες η κυκλοφορία, όχι μόνο εντός του κάμπου, αλλά και στο δικοδίκτυο από την Κερά και τους Αμυγδάλους. Στις αναφορές του επίσης τα προβλήματα που έχουν ανακύψει εξαιτίας του σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου, οι καθυστερήσεις, οι αποζημιώσεις, οι επισκευές, οι προκαταβολές, η γραφειοκρατία και η δύσκολη καθημερινότητα των πληγέντων. Με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς το Υπουργείο Υποδομών, ο βουλευτής Ηρακλείου Βασίλης Κεγκέρογλου ζητά άμεσες και στοχευμένες ενέργειες για να προχωρήσει η αποκατάσταση των κτηρίων των σεισμόπληκτων. Όπως τονίζει μεταξύ άλλων στο κείμενο της ερώτησής του, η αποκατάσταση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στις σεισμόπληκτες περιοχές του νομού Ηρακλείου απαιτεί οργανωμένο σχέδιο, η εφαρμογή του οποίου έχει ως προϋπόθεση την οικιστική και κτηριακή αποκατάσταση των σεισμόπληκτων. Τη δυσμένη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει μεγάλη μερίδα αγροτών, οι οποίοι εμφανίζονται στο σύστημα του ΕΦΚΑ χωρίς ασφαλιστική ικανότητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, στελετεύουν 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό. Σε εφαρμογή τέθηκε η ηλεκτρονική αίτηση μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης στανόντος δημοσίου, περιορίζοντας τον χρόνο απονομής στους 2 μήνες από 7 κατά μέσο όρο που διαρκούσε μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΕΦΚΑ. Λύση στο γόρδιο δεσμό των δασωμένων αγρών δίνει νομοθετική ρυθμίση του ΙΠΕΝ με τον αποχαρακτηρισμό των εκτάσεων, την κατοχύρωσή τους σε ιδιώτες αλλά και την υπόρους αγροτική ή άλλη αξιοποίησή τους. Μέσω της ρύθμισης που κατατέθηκε στη Βουλή σε νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, το Υπουργείο ανοίγει το δρόμο για τον αποχαρακτηρισμό και την αλλαγή χρήσης μεγάλου μέρους των 6,9 εκατομμυρίων στρεμάτων γης που ήταν πριν πολλές δεκαετίες αγροτικές και στην πορεία του χρόνου δασώθηκαν λόγω εγκατάλειψης, με συνέπεια να χαρακτηριστούν δασωμένοι αγροί. Συγκρατημένα αισιόδοξοι είναι οι τουριστικοί παράγοντες της Κρήτης για τη φετινή τουριστική περίοδο, παρά τη μεγάλη απώλεια των Ρώσων, Λευκορώσων και των Ουκρανών που υπολογίζονταν για την Κρήτη κοντά στους 350.000. Η απώλεια είναι αρκετά μεγάλη, ωστόσο η εκκίνηση της τουριστικής περίοδου πιο νωρίς λειτουργεί υπέρ του ελληνικού τουρισμού. Η πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, υποστήριξε πως παρά την απώλεια υπάρχει μια σταθερότητα των κρατήσεων, στέλνοντας μήνυμα πως φέτος θα είναι μια αρκετά καλή χρονιά, αφού οι Ευρωπαίοι στηρίζουν ξεκάθαρα την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό. Το State Department δήλωσε ότι μια συμφωνία με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν είναι ούτε επικείμενη ούτε βέβαιη, ενώ πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια με ή χωρίς αμοιβαία επιστροφή στην πλήρη εφαρμογή της πυρηνικής συμφωνίας. Η αστυνομία ξεκίνησε να ανακρίνει μάρτυρες στο πλαίσιο της έρευνάς της για φερόμενες παραβιάσεις των κανόνων καραντίνας. Σε συναθρήσεις στο γραφείο και στην κατοικία του Βρετανού Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον κατά τη διάρκεια του lockdown. 2 γυναίκες σκοτώθηκαν χθες σε επίθεση με μαχαίρι σε λύκειο του Μάλμε της Σουηδίας, για την οποία συνελήφθη ένας 18χρονος μαθητής, όπως ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία. Η Ρουμανία κατέγραψε 9 εστία με το εξαιρετικά παθογόνο ΙΤΑ 5N1 της γρίπης των πτηνών σε αγρόκτημα στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Από τις 14 έως στις 16 Απριλίου θα γίνει το Final Four του κυπέλου της ΕΠΣΗ, όπως αποφασίστηκε. Στις 15 Απριλίου θα διεξαχθούν αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Μαλεβιζίου, ενώ το Σάββατο 16 Απριλίου θα γίνει ο μεγάλος τελικός στο κήπεδο του Κρουσόνα. 984. Ο καιρός. Χιονιστής ο σημερινός καιρός, άνεμοι από βορειονοτολικές διευθύνσεις στα 5 με 7 μποφόρ έως τους 11 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι!